Ιστορία πέμπτης δημοτικού, κεφάλαιο πρώτο, οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες. Ξεκινάμε την ιστορία της πέμπτης τάξης και αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε ότι οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα το 146 π.Χ. Να θυμόμαστε αυτή την ημερομηνία. Και επίσης θα δούμε ότι συναντούν δυσκολίες στη διοίκηση της κατεκτημένης Ελλάδας και έτσι εφαρμόζουν σκληρά μέτρα στην διοίκηση της Ελλάδας για να μπορέσουν να την κρατήσουν σε κατάκτηση, σε υποδούλωση. Εφαρμόζουν σκληρά μέτρα. Το 146 λοιπόν γίνεται η κατάκτηση της Ελλάδας. Τι κάνουν τώρα? Καταρχήν, με το που κατακτούν την Ελλάδα καταργούν τα δημοκρατικά πολιτεύματα και τις συμμαχίες που υπήρχαν ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις και εφαρμόζουν το διοικητικό σύστημα το οποίο ονομάζεται διέρη και βασίλευε. Χωρίζουν δηλαδή τους Έλληνες μεταξύ τους, τους διαιρούν έτσι ώστε να μην είναι ενωμένοι και ισχυροί και να μπορούν να βασιλεύουν πάνω τους, να τους διοικούν. Αντιμετωπίζουν διαφορετικά τις πόλεις ανάλογα με το αν τους αντιστάθηκαν ή όχι. Είναι φυσιολογικό αυτό. Στις πόλεις που είχαν αντισταθεί στην κατάκτησή τους, τους φέρθηκαν με μεγαλύτερη σκληρότητα και στις πόλεις οι οποίες παραδόθηκαν ήταν πιο επιεικής. Έτσι λοιπόν, στις πόλεις που αντιστάθηκαν τοποθετούν Ρωμαίο διοικητή. Δεν είχαν εμπιστοσύνη στους Έλληνες διοικητές και βάλανε Ρωμαίους διοικητές για να τις εποπτεύουν. Και επίσης μόνιμες φρουρές, στρατό, να είναι εκεί και να προσέχει μήπως οι πόλεις αυτές οι οποίες αντιστάθηκαν επαναστατήσουν. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση σε όλη την Ελλάδα. Ρωμαϊκός στρατός έχει την κατάκτηση της περιοχής, διοικεί την Ελλάδα και παντού υπάρχει Ρωμαϊκός στρατός, δηλαδή όπως ονομάζεται ο στρατός, λεγεώνες. Οι λεγεώνες τώρα παίρνουν τα τρόφιμα και στρατολογούν τους κατοίκους από όλη την Ήπεθρο, έπαιρναν τα τρόφιμα τα οποία καλλιεργούσαν οι Έλληνες και παίρναν τους κατοίκους και τους έβαζαν με το ζόρι στο στρατό να πολεμάνε υπέρ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το αποτέλεσμα, φόβος και φτώχεια υπάρχει παντού και αυτός ο φόβος και η φτώχεια ερημώνει την Ήπεθρο, φεύγουν οι άνθρωποι από την Ήπεθρο αφού τους παίρνανε τις καλλιέργειες και την περιουσία και όλα όσα είχανε και πήγανε στις πόλεις για μια καλύτερη ζωή, αλλά δυστυχώς και εκεί πέρα στις πόλεις υπήρχε δυστυχία. Οι Έλληνες δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια, ξεσηκώνονται, επαναστατούν σε διάφορες περιοχές, αλλά οι Ρωμαίοι οι οποίοι ήταν ισχυροί και είχαν στρατό και δύναμη καταπνίγουν τις εξεγέρσεις. Έτσι λοιπόν σε όλη την Ελλάδα επικρατεί φόβος, δυστυχία και φτώχεια και οι Έλληνες βρίσκονται για πρώτη φορά υποκατάκτηση και βιώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα και προσπαθούν να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα κατάσταση. Αυτά θα δούμε στο σημερινό μάθημα. Διαβάζουμε το μάθημα. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες. Η υποδούλωση της Ελλάδας είχε δυσάρεστες συνέπειες για τους Έλληνες. Οι Ρωμαίοι αρχικά διοικούν τους κατεκτημένους με σκληρό τρόπο. Κάθε πόλη αντιμετωπίζεται ανάλογα με τη στάση που τήρησε απέναντί τους. Δυσάρεστες συνέπειες βέβαια έφερε η κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους και οι Ρωμαίοι στην αρχή, που ήταν τα πράγματα πιο δύσκολα, διοίκησαν με σκληρό τρόπο και αντιμετώπισαν την κάθε πόλη ανάλογα με τη στάση που είχε τηρήσει απέναντί τους.
Πρώτη παράγραφος, πλαγιότιτλος «Η κατάκτηση της Ελλάδας και οι δυσκολίες διακυβέρνησης». Στην ιστορία της τετάρτης τάξης μάθαμε ότι το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα ύστερα από μακροχρόνιους πολέμους. Από τα χρόνια της κατάκτησής της όμως, από τα πρώτα χρόνια της κατάκτησής της όμως, αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες στη διακυβέρνηση των κατεκτημένων πόλεων. Γι' αυτό, στο πρώτο διάστημα κατοχής της χώρας, εφάρμοσαν σκληρά μέτρα για τη διοίκησή της. Το 146 έγινε η κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους, μετά από μακροχρόνιους πολέμους. Πολέμησαν πολύ για να κατακτήσουν την Ελλάδα. Συνάντησαν δυσκολίες στη διακυβέρνηση των κατεκτημένων πόλεων στην αρχή. Και έτσι εφάρμοσαν σκληρά μέτρα για τη διοίκηση της Ελλάδας, για να την κρατήσουν σε κατάκτηση, σε υποδούλωση. Σκληρά μέτρα. Δεύτερη παράγραφος, πλαγιότιτλος «Κατάργηση των δημοκρατικών πολιτευμάτων και συμμαχιών και το διέρη και βασίλευε». Πρώτη φροντίδα των Ρωμαίων ήταν να κρατήσουν τους Έλληνες διχασμένους και να τους εμποδίσουν να συνεργαστούν μαζί τους. Γι' αυτό αμέσως μετά την κατάκτηση κατάργησαν τα δημοκρατικά πολιτεύματα και τις συμμαχίες των ηττημένων πόλεων κρατών. Εφάρμοσαν δηλαδή στη διακυβέρνηση το διέρη και βασίλευε. Για να κατάλαβαν λοιπόν ότι για να τους κρατήσουν διχασμένους έπρεπε να τους κρατήσουν υπόδουλους, έπρεπε να τους κρατήσουν διχασμένους. Κατάργησαν τα δημοκρατικά πολιτεύματα παντού, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει δημοκρατικό πολίτευμα αφού είχαν ολιγαρχικά, το πολίτευμα των Ρωμαίων ήταν ολιγαρχικό, και τις συμμαχίες εννοείται ανάμεσα στις πόλεις που υπήρχανε, και εφάρμοσαν για τη διακυβέρνηση το διέρη και βασίλευε. Δηλαδή τους είχαν διχασμένους έτσι ώστε να μην είναι ενωμένοι και να μπορούν να αντισταθούν, και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορούν να βασιλεύουν πάνω σε αυτούς, να τους κρατάνε σε κατάκτηση. Βασικό κριτήριο για το νέο τρόπο διοίκησης κάθε πόλης ήταν η στάση που είχε τηρήσει στους ελληνορωμαϊκούς πολέμους. Ανάλογα λοιπόν με τη στάση που είχε τηρήσει κάθε πόλη, αν είχαν αντισταθεί ή αν είχαν παραδοθεί, διαφορετικός ήταν και ο τρόπος διοίκησης της πόλης. Έτσι, σε όσες πόλεις συμμάχησαν μαζί τους ή δεν αντιστάθηκαν στις λεγεώνες, τους παραχωρούσαν ανεξαρτησία ή αυτονομία και ανέθεταν τη διοίκησή τους σε φιλορωμαίους Έλληνες. Ενώ σε όσες αντιστάθηκαν φέρθηκαν ανελέητα, γκρέμισαν τα τείχη τους, άρπαξαν θησαυρούς και έργα τέχνης, επέβαλαν βαρύτατους φόρους, αφόπλησαν και εχμαλώτησαν τους κατοίκους της. Στις πόλεις αυτές εγκατέστησαν μόνιμες ρωμαϊκές φρουρές και ανέθεσαν τη διοίκησή τους σε Ρωμαίους αξιωματούχους. Αυτές λοιπόν που παραδόθηκαν τους έδωσαν ανεξαρτησία, σχετική ανεξαρτησία ή αυτονομία, να διοικούνται δηλαδή μόνοι τους, με Έλληνες διοικητές οι οποίοι ήταν φιλορωμαίοι όμως, φιλικοί με την ρωμαϊκή κατάκτηση, ενώ σε αυτές που αντιστάθηκαν και τους πολέμησαν τους φέρθηκαν ανελέητα, γκρέμισαν τα τείχη τους έτσι ώστε να μην ξανααντισταθούν, πήραν θησαυρούς και έργα τέχνης, τους λαιλάτισαν σκληρά δηλαδή, τους επέβαλαν βαρύτατους φόρους, τους πήραν τα όπλα, εχμαλώτησαν τους κατοίκους τους και έβαλαν μόνιμη φρουρά, στρατός να είναι εκεί και να περιμένει σε κάθε προσπάθεια να επαναστατήσουν, να τους πολεμήσει, και έβαλαν Ρωμαίους αξιωματούχους διοικητές σε αυτή την πόλη, γιατί δεν εμπιστευόντουσαν τους Έλληνες. Και αυτό θα ήταν και ένα παράδειγμα για άλλες πόλεις, έτσι ώστε να παραδοθούν και αυτές, να μην αντισταθούν και αντιμετωπίσουν την ανελέητη σκληρότητα των Ρωμαίων.
οι συνέπειες τώρα της κατάκτησης στην υπόδουλη Ελλάδα. Είναι ο πλαγιότιτλος, να δούμε τι συνέβη στην Ελλάδα. Δυσάρεστες συνέπειες για τους Έλληνες είχε η διαρκής παρουσία του Ρωμαϊκού στρατού στον τόπο τους. Οι λεγεώνες τρέφονταν από τα προϊόντα της υπαίθρου και συχνά στρατολογούσαν τους κατοίκους της. Οι πληθυσμοί ένιωθαν ανασφαλείς και φοβισμένοι, πολλοί εγκατέλειπαν τη γη τους και κατέφυγαν στις πόλεις. Και εκεί όμως τους περίμενε η φτώχεια και η διαρκής παρουσία και απειλή των κατακτητών. Δυσάρεστες συνέπειες για όλη την Ελλάδα η παρουσία του στρατού, γιατί ο στρατός τρέφονταν με τα προϊόντα της υπαίθρου, ό,τι καλλιεργούσανε, η κτηνοτροφία τους, τα ζώα, όλα τα έπαιρνε ο στρατός για την συντήρησή του. Και μάλιστα στρατολογούσαν τους κατοίκους, με το ζόρι έπαιρναν τα παιδιά τους νέους και τους έβαζαν να υπηρετούν στο Ρωμαϊκό στρατό. Έτσι λοιπόν παντού υπήρχε φόβος και ανασφάλεια και οι άνθρωποι έφυγαν από την Ήπεθρο αφού δεν μπορούσαν να ζήσουν εκεί και πήγανε για μια καλύτερη τύχη στις πόλεις που και εκεί συναντούσαν τη φτώχεια πάλι και την καταπίεση από την παρουσία των κατακτητών. Δυσαρέσκεια και εξεγέρσεις. Όλα αυτά δημιούργησαν έντονη δυσαρέσκεια στους Έλληνες οι οποίοι για πρώτη φορά βρέθηκαν υπόδουλοι σε έναν ξένο λαό. Γι' αυτό πολλές φορές ξεσηκώθηκαν κατά των κατακτητών. Ο Ρωμαϊκός στρατός όμως κατέπνιγε αυτές τις εξεγέρσεις και τιμωρούσε σκληρά αυτούς που θεωρούσε προτέτιους. Δυσαρέσκεια σε όλη την Ελλάδα που βρέθηκαν για πρώτη φορά κατεκτημένοι. Τους Πέρσες τους είχαν αποτρέψει. Πρώτη φορά βρέθηκαν σε κατάκτηση από τους Ρωμαίους και αυτό τους προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια. Δεν μπορούσαν να ζήσουν έτσι όπως είχαν μάθει, με τη δημοκρατία τους, με τις ελευθερίες τους. Έτσι λοιπόν ξεσηκώθηκαν με την ελπίδα να κερδίσουν πάλι την ελευθερία τους, αλλά ο Ρωμαϊκός στρατός, ο οποίος ήταν παντοδύναμος, κατέπνιγε τις εξεγέρσεις που γίνονταν κατά τόπους και τιμωρούσε πάρα πολύ σκληρά τους προτέτους, αυτούς που ξεκινούσαν την εξέγερση. Και έτσι λοιπόν η Ελλάδα βρέθηκε για πάρα πολλά χρόνια και αιώνες, όπως θα δούμε στο σημερινό βιβλίο, υπό την ρωμαϊκή κατοχή. Σε αυτήν την εικόνα βλέπουμε εχμάλωτοι Έλληνες δουλεύουν στους ρωμαϊκούς δρόμους. Αυτές ήταν οι συνέπειες της κατάκτησης και ένα κειμενάκι του ιστορικού Πολύβιου για την ερήμωση της υπαίθρου. Στην εποχή μας σε ολόκληρη την Ελλάδα επικρατεί απαιδεία και ολιγανθρωπία. Αυτά είναι τα αίτια να ερημωθούν οι πόλεις και να μειωθεί η παραγωγή αγαθών στην Ήπεθρο, μολονότι δεν είχαμε αρρώστιες ούτε υποφέραμε από συνεχείς πολέμους. Υπήρχε λοιπόν απαιδεία και ολιγανθρωπία, δεν γεννούσαν παιδιά οι Έλληνες και έτσι στην Ήπεθρο υπήρχε λίγος, μικρός πληθυσμός. Είχε ερημωθεί η Ήπεθρος. Και στις δύο αυτές εικόνες βλέπουμε ότι χιλιάδες εχμάλωτοι Έλληνες και ανεκτήμητα έργα τέχνης μεταφέρθηκαν στη Ρώμη για να επιδειχτούν στους θριάβους των νικητών στρατηγών. Να δούμε τώρα το μάθημα και με ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν θες διάβασε πρώτα το μάθημα και μετά προσπάθησε να απαντήσεις ερωτήσεις και αν χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο να σταματάς το βίντεο για να σκεφτείς την απάντηση. Πότε κατάκτησαν την Ελλάδα οι Ρωμαίοι και τι συνάντησαν τα πρώτα χρόνια? Οι Ρωμαίοι κατάκτησαν την Ελλάδα το 146 π.Χ. και συνάντησαν δυσκολίες στη διοίκησή της, γι' αυτό εφάρμοσαν σκληρά μέτρα. Δεύτερη ερώτηση. Τι κατάργησαν αμέσως μετά την κατάκτηση και τι πολιτική εφάρμοσαν?
μετά την κατάκτηση κατάργησαν τα δημοκρατικά πολιτεύματα και τις συμμαχίες και εφάρμοσαν την πολιτική διέρη και βασίλευε. Πώς αντιμετώπισαν τις πόλεις που αντιστάθηκαν στις λεγεώνες κατά την περίοδο των ελληνορωμαϊκών πολέμων? Στις πόλεις που αντιστάθηκαν φέρθηκαν ανελέητα, γκρέμισαν τα τείχη, άρπαξαν θησαυρούς και έργα τέχνης, έβαλαν σκληρούς φόρους, αφόπλισαν και εχμαλώτισαν τους κατοίκους, τοποθέτησαν μόνιμες φρουρές και εγκατέστησαν Ρωμαίους διοικητές. Πώς φέρθηκαν στις πόλεις που παραδόθηκαν? Στις πόλεις που παραδόθηκαν παραχώρησαν αυτονομία και ανεξαρτησία και ανέθεσαν τη διοίκηση σε φιλορωμαίους Έλληνες. Τι συνέπειες είχε στους Έλληνες η παρουσία του ρωμαϊκού στρατού στον τόπο τους? Οι λογεώνες τρέφονταν από τα προϊόντα της Υπαίθρου, στρατολογούσαν κατοίκους της Υπαίθρου, οι πληθυσμοί ένιωθαν ανασφάλεια και φόβο, οι κάτοικοι της Υπαίθρου κατέφυγαν στις πόλεις όπου και εκεί συνάντησαν τη φτώχεια. Πού οδήγησε η έντονη δυσαρέσκεια τους Έλληνες? Η έντονη δυσαρέσκεια έκανε τους Έλληνες να ξεσηκώνονται κατά των κατακτητών, αλλά οι Ρωμαίοι κατέπνιγαν τις εξεγέρσεις και τιμωρούσαν σκληρά τους προτέτιους. Και σε αυτό το σημείο τελείωσε και το πρώτο μας μάθημα στην ιστορία. Διάβασε καλά το βιβλίο και σου εύχομαι καλή επιτυχία στο σχολείο σου. Γεια σου.